Για πάμε αμέσω να δούμε την πρώτη κάρτα. Πιστεύετε ότι οι πρόσφατε αποφάσει τη Επιτροπή Λιμοξιολόγων επηρεάζονται από τι επιθυμίε τη κυβέρνηση, Απόλυτα επίκαιρο το ερώτημα με τα δεδομένα. 64% κοστά. απαντούν ναι, 20% όχι, 16% δεν ξέρω, δεν απαντώ. Αφού πρώτα σημειώσω ότι η δημοσκόπηση ολοκληρώθηκε πριν δημοσιοποιηθούν κάποια πρακτικά τη Επιτροπή στον ναι. τύπο. Να πω Νίκη ότι είναι προφανέ ότι εδώ η πλειονότητα των πολιτών θέτει ζήτημα ανεξαρτησία τη Επιτροπή. Κάτι το οποίο ασφαλώ παραπέμπει και σε ζήτημα που αφορά την αξιοπιστία τη. Και αυτό είναι καινούριο, είναι πρωτόγνωρο. Μιλούμε για μια Επιτροπή που και στην αρχική φάση τη πανδημία. Για Ακριβώ. Για πολλού μήνε στη συνέχεια. Τώρα λοιπόν έχουμε ένα καινούριο ζήτημα, mm -hmm. και το οποίο αξιολογώ σημαντικό. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη ερώτηση. Είστε ή όχι ικανοποιημένοι από τα μέτρα τη κυβέρνηση για την αντιμετώπιση τη πανδημία. 51% πάνω από του μισού λένε όχι. Δεν είμαστε ικανοποιημένοι. 40% ναι, 9% δεν ξέρω, δεν απαντώ. Συγκριτικά με προηγούμενου μήνε, να το δούμε. Νομίζω ότι αυτό είναι το σημαντικό. Έχουμε λοιπόν μείωση των θετικών απόψεων κατά τρει ποσοστιαίε μονάδε, αύξηση των αρνητικών κατά δύο, άρα νίκη μέσα σε ένα μήνα. Έχουμε μία επιδείνωση του δίκτυα αξιολόγηση κατά πέντε ποσοστιαίε μονάδε. Δεν παραγνωρίζω ότι το 40% των θετικών αυτό κρίσεων είναι υψηλό, mm -hmm. δεν υπάρχει αμφιβολία. Παρ' όλα αυτά, βαίνει μειούμενη η αξιολόγηση mm -hmm. τη κυβέρνηση στο θέμα των χειρισμών. Λοιπόν, α το κάνουμε πιο συγκεκριμένο να μιλήσουμε για το πρόγραμμα εμβολιασμών, είστε? Ή όχι ικανοποιημένοι από την κυβέρνηση σε σχέση με το σχεδιασμό και την υλοποίηση του προγράμματο εμβολιασμών. Έχουμε βάλει συγκριτικά του τελευταίου τέσσερι μήνε: 55% λένε ναι, 35% όχι. Όσο περνούν οι μήνε, η αξιολόγηση του προγράμματο εμβολιασμού γίνεται όλο και θετικότερη, κερδίζει όλο και περισσότερο την εμπιστοσύνη των πολιτών. Mm -hmm. Να πω μάλιστα ότι σε όσου έχουν εμβολιαστεί ήδη, δηλαδή σε όσου είναι άνω των 60 ετών, το θετικό ποσοστό ξεπερνά το 70%. Μάλιστα, και αυτό το έχουμε δει σε προηγούμενε μετρήσει. Παγιώνεται λοιπόν. Θα πρότεινα τι επόμενε τρει κάρτε να τι δούμε συνολικά, γιατί είναι στο ίδιο πλαίσιο συζήτηση περί των μέτρων και να του σχολιάσουμε μαζί. Πιστεύετε λοιπόν ότι πρέπει να επιτραπούν οι μετακινήσει εκτό νομού τη ημέρα του Πάσχα. 62% λένε ναι, 29% λένε όχι. Την επόμενη ερώτηση, πάλι στο ίδιο πλαίσιο, θεωρείται σωστή ή λανθασμένη την απόφαση να ανοίξουν τα λύκια με τη χρήση των self-test. 65% σωστή, 24% λανθασμένη. Ελάτε να δούμε και την επόμενη κάρτα. Πιστεύετε ότι σωστά ανοίγουν σταδιακά κάποιε δραστηριότητε, για εμπόριο, διαδημοτικέ μετακινήσει, ή θα πρέπει να παραμείνουν κλειστέ. Οκτώ στου δέκα και κάτι παραπάνω λένε σωστά ανοίγουν. Κώστα, νομίζω ότι βγαίνει ένα κοινό συμπέρασμα από αυτέ τι τρει κάρτε. Έτσι είναι, Νίκη. Το κοινό συμπέρασμα είναι ότι είμαστε όλοι εξαιρετικά κουρασμένοι από 13 μήνε περιοριστικών mm -hmm. μέτρων. Και αυτό επειδή θεωρούμε πιθανότατα και κάποια μέτρα αναποτελεσματικά ή και ανακόλουθα. Το βέβαιο είναι ότι τα αποτελέσματα δηλώνουν επίσης πόσο δύσκολο είναι για την πολιτεία, για την κυβέρνηση στο επόμενο διάστημα να προσπαθήσει να βρει ισορροπίες ανάμεσα στη διάθεση της κοινωνίας για άρση των περιορισμών και, τη συγκράτηση των και από την άλλη μεριά το να βελτιωθούν Φέβαια. οι υγειονομικοί δείκτες. Mm -hmm. Οφείλω να πω δύσκολη εξίσωση.